Γιατί... Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια, όλων μας. Είδαμε την υπόθεση του υπευθύνου ασφαλείας των αεροπλάνων, των Boeing, έτσι, ο οποίος αυτοκτόνησε, ήταν βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι. Αυτοκτόνησε, βάζω ερωτηματικό. Δεν πάνε καλά γιατί υπάρχουν ζητήματα σε πτήσεις που μπορούν να προκύψουν, όπως αυτή η πτήση από την Αυστραλία στη Νέα Ζηλανδία. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Καραϊωσιφίδη, τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε ο ειδικός και μπορείτε να μας δώσετε και το ρεπορτάζ που δεν έχουμε καταλάβει το τι έχει γίνει με την Boeing. Ελάτε. Με την Boeing συμβαίνουν πολλά πράγματα παράλληλα και ίσως θα έπρεπε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα αυτό που βλέπουμε, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι αυτή η πτήση τρόμου στην κυριολεξία από Αυστραλία για Νέα Ζηλανδία, με τις αναταράξεις οι οποίες λόγω τεχνικού προβλήματος, ναι. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του την ιδιαίτερη. Όχι έχουμε... λόγω καιρικών συνθηκών. Ακριβώς. Έχουμε 50 τραυματίες, λοιπόν. Πραγματικά είναι τρομακτικό να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τα πλάνα, τον τρόμο των επιβατών, με τους τραυματίες εκεί, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Ο πιλότος δεν μπορούσε να το σταθεροποιήσει. Ναι, με τίποτα. Με τίποτα. Ελάτε, ελάτε κύριε Καραϊωσιφίδη. Λοιπόν, να πιάσουμε το πέρα. Ήταν ένα 787, ναι, της εταιρείας LATAM. Είναι μια κυλιανή εταιρεία, ξεκίνησε από το Σίδνη και πήγαινε απευθείας στη Χιλή. Ναι. Καθοβόν, αυτό που συνέβη είναι το ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του πιλότου υπήρξε απλή ελέγχου. Αυτό το συγκεκριμένο αεροπλάνο, όπως βέβαια και πολλά άλλα επιβατικά, είναι εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικό. Δηλαδή δεν το πετάει ο πιλότος. Ο πιλότος εντολοδοτεί υπολογιστές, οι οποίοι υπολογιστές είναι προγραμματισμένοι να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Και δεν συνδέεται τα χειριστήρια απευθείας με τις επιφάνειες ελέγχου. Αυτό που μας ανησυχεί είναι το εξής. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο, το οποίο είναι σε υπηρεσία περίπου 10 χρόνια, δεν είχε προηγούμενο συμβάν. Και στην ασφάλεια πτήσεων, η διερεύνηση γίνεται για να μην ξαναγίνει. Εάν δεν έχει προηγούμενο, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βρεθούμε προ ενός καινούριου προβλήματος σε ένα τύπο αεροπλάνο, ο οποίος έχει 1000 αντίτυπα εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν 1000 αεροπλάνα αυτού του είδους τα οποία πετάνε. Ναι. Τώρα θα συνεχίσουν να πετάνε αυτού του τύπου τα αεροπλάνα, ενώ δεν είχαμε προηγούμενο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απαγόρευση. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδιακή Αμερικανική Υπηρεσία, η FAA, οι Αυστραλιανοί, οι Νεοζηλανδικοί αλλά και οι Χιλιανοί εμπλέκονται σε μια διαδικασία αποφάσεων. Να διερευνηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, έτσι ώστε να πάρθει απόφαση. Σωστά. Τι συμβαίνει με την Boeing? Εξηγήστε μας αυτή την υπόθεση με τον Διευθυντή Τεχνικού Ασφαλείας, ναι. Πολλά προβλήματα. Σκεφτείτε ότι η ιστορία με την Boeing, βέβαια και η Airbus δεν είναι άμυρη, απλώς με την Boeing έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μια δεκαετία. Να θυμίσουμε ότι είχαν χαθεί τα δύο 737 MAX, ένα στην Αιθιοπία και ένα στην Ινδονησία, που είχε σαν αποτέλεσμα την καθήλωση των αεροσκαφών για 2 χρόνια. Ναι. Και εκεί πέρα αποκαλύφθηκε μια ελλιπής διαδικασία πιστοποίησης και εκπαίδευσης. Αυτό που ο Τζον Μπαρνέτ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται στην παραγωγή αεροσκαφών ότι τα αεροπλάνα συναρμολογούνται από χιλιάδες κομμάτια τα οποία φτιάχνονται από διάφορους κατασκευαστές. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μέγα εργοστάσιο που κατασκευάζει τα πάντα. Η Boeing, για παράδειγμα, στα 737, βγάζει περίπου 4 αεροπλάνα το μήνα. Ναι. Κύριε Καραϊωσιφίδη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς συνεχίζει να βγάζει τη στιγμή που γίναν στις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμές και από τις 89 δοκιμές, οι 33 ήταν αποτυχημένες με τα αεροσκάφη, τα 37 MAX της Boeing. Προσέξτε, δεν είναι δοκιμές αεροσκαφών, είναι δοκιμές παραγωγής. Δηλαδή αυτό που πάνε και κάνουν είναι ελέγχουν τις διαδικασίες παραγωγής. Ναι. Η αποτυχία που έκανε το εξής. Mm-hmm. Ο Μπαρνέτ τι είχε καταγγείλει ανάμεσα σε όλα τα άλλα? Ότι όταν συναρμολογούσαν αεροπλάνα, ρινίσματα σιδήρου, αλουμινίου, τα οποία έπρεπε να σκουπιστούν και να αφαιρεθούν μέσα από τη δομή του αεροπλάνου, τα αφήνανε εκεί πέρα.
Ναι. Αυτό είναι παράβαση ποιοτικού ελέγχου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πρόβλημα ασφάλειας. Μπορεί να οδηγήσει. Αυτό είχε καταγγείλει η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τα είχε πάρει στα σοβαρά όλες τις καταγγελίες. Είχε κάνει ελέγχους. Είχε επιβάλει πρόστιμα. Συνεχίσαμε. Αυτή τη στιγμή δεν ανακοινήθηκε πάλι η υπόθεση του Barnett. Απλώς ήρθε στη δημοσιότητα επειδή ο άνθρωπος δεν είναι πλέον σε αυτή τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει ελέγχους σε διάφορα εργοστάσια της Boeing και ανακαλύπτει προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα, για παράδειγμα, ήταν η υπόθεση με το Αλάσκα το 737 που έχασε την πόρτα. Ναι. Εκεί έχουμε πόρισμα το τι συνέβη. Το αεροπλάνο, όταν συναρμολογείται, υπέστη μια ζημιά δίπλα ακριβώς στην πόρτα. Αφαιρέσαν την πόρτα για να επισκευάσουν τη ζημιά, ξαναβάλαν την πόρτα, αλλά δεν βάλανε τα μπουλόνια που τα κλείδωναν. Αυτό είναι παραβίαση ασφάλειας ποιοτικού ελέγχου και οδηγήθηκε... Και είδαμε και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη. Συνεχίζουμε να πετάμε. Συνεχίζουμε να πετάμε, δεν ξέρω, κύριε Καρασπίδη, άμα δω κανένα Boeing να πετάξω, θα πω... Μήπως πρέπει να το αλλάξουμε με μπάς, με κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρασπίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.